κρατήστε από όλο αυτό το βίντεο, κρατήστε ένα πράγμα. Τα λόγια του Μάστορα. Ζω για τη στιγμή που θα πάρει μπροστά αυτό το πράγμα. Οι μου βιντεάρα ήρθε επιτέλους το τρίτο update για τη μηχανή από το Μάστορα. Για όσους δεν γνωρίζετε, το μηχανάκι μου είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Κρήτη, στο Max Moto, τον μπαμπουτσάκι το Γιάννη, στο γιατρό της δηλαδή, και πίνουνε τις Ο σκοπός που βρίσκεται στην Κρήτη είναι για αναβάθμιση. Θα βάλω τα προηγούμενα βίντεο στην περιγραφή του βίντεο, για να μπορέσετε όσοι δεν ξέρετε να έρθετε έτσι up to date. Παναγιώτη, άργησε να μα βγάλει βίντεο. Μα ξέχασε, τι γίνεται. Θέλω λιγάκι την υπομονή σα. Θέλω πριν πω οτιδήποτε άλλο να σα πω ότι αυτά τα project που δεν είναι κάτι έτοιμο, παίρνει ένα kit που κυκλοφορεί και το κουμπώνει απάνω, που και αυτό έχει το χρόνο του να ξέρετε, είναι πατέντα. Εμεί θα φτιάξουμε αυτά που πρέπει να φτιάξουμε. Ο μάστορα θα πρέπει να μελετήσει, να μετρήσει, να παραγγείλει, να κόψει και να ράψει. Είναι κάτι custom είναι κάτι χειροποίητο, σαν τη σπανακόπιτα τη γιαγιά. Γι' αυτό λοιπόν θέλει χρόνο. Για παράδειγμα, για να καταλάβετε λοιπόν, χρειαστήκαμε να ανεβάσουμε υποδύναμη. Θέλουμε να ανεβάσουμε υποδύναμη. Και έχουμε κάποιε λύσει. Μία από τι λύσει αυτέ, η πιο εύκολη και η πιο καλή λύση, είναι ο μεγαλύτερο κομπρέσορα. Βρήκαμε μεγαλύτερο κομπρέσορα. Μεγαλύτερο κομπρέσορα όμω σημαίνει μεγαλύτερο και σε μέγεθο. Τα πράγματα σε ένα μηχανάκι είναι πάρα πολύ στριμωγμένα στον κινητήρα του. Δεν είναι σαν το αυτοκίνητο που έχει χώρο να κουμπώσει ό,τι γουστάρει σχεδόν. Το μηχανάκι, παιδιά, δείτε το με τα μάτια σα, είναι πάρα πολύ στριμωγμένα τα πράγματα με στον κινητήρα. Και το ότι έχει ήδη καταφέρει να μπει ένα πράγμα τόσο μέσα στο στρίμωγμα εκείνο το οποίο θέλει και δικό του ψυγείο και δικό του φίλτρο λαδιού και έχει ένα δικό του κύκλωμα γενικότερα, ήταν ήδη ένα μικρό θαύμα. Τώρα θέλουμε ένα μεγαλύτερο τόσο πράγμα να μπει εκεί πέρα που ήταν το προηγούμενο που ήδη είχε μπει με θαύμα. Όπως καταλαβαίνετε αυτό αλλάζει πολλά πράγματα και το κυριότερο είναι ότι αλλάζει η βάση του κομπρέσορα. Δεν υπάρχει κάτι έτοιμο. Ο Μάστορας επικοινώνησε με μηχανουργία που μπορεί να σου φτιάξει μια τέτοια βάση. Δεν είναι μια βάση που απλά μετράς, κάνεις κάποιες τρύπες, φτιάχνεις και ένα σίδερο και το βιδώνεις απάνω και είσαι ok. Είναι μια βάση που έχει κινούμενα μέρη. Πρέπει να φτιαχτεί διάτριτο καπάκι κινητήρα, να περνάει από μέσα άξονα για να ενώνεται με την τροχαλία, δεύτερη τροχαλία και ούτω καθεξή. Είναι λοιπόν ένα, ουσιαστικά μια κατασκευή ολόκληρη η βάση του κομπρέσορα. Λοιπόν, αυτό πάει εδώ. Είναι ο κομπρέσορα ο 30 Αυτό πάει εδώ, και είναι, οι τρύπε του έρχονται εδώ ο που σί... θέλω να βάλω είναι πιο μεγάλος, τα κέντρα είναι τα ίδια καλά, εδώ μου βρίσκει λίγο τώρα θα το βάλω λοιπόν ανάποδα για να σου δείξω τα πατήματα του λοιπόν εδώ πέρα φεύγουν από τις τρύπε. είναι ένα, δύο, τρία, τέσσερα πατήματα εδώ φεύγουν, το κέντρο είναι ακριβώς το ίδιο αν το πάω και αυτό, δηλαδή ανάποδα είναι 1, 2, 3, 4 βίδε. Αυτή είναι η διαφορά του. 1, 2, 3, 4. Είναι πιο μεγάλο ο κομπρέσο όλο αυτό. Αυτό. Πάει έτσι κανονικά. Αυτό μπορώ να το φάω εδώ, αλλά έχω θέμα με τις τρύπε. και αυτό εδώ τροχαλία, τροχαλία εδώ και πάει αυτό από πάνω έτσι. Τρία μηχανουργία. Σε τρία μηχανουργία εδώ στην Ελλάδα απευθύνθηκε και δυστυχώς απάντηση δεν πήρε. Έκανε λοιπόν ο Μάστορα τη μελέτη του. Είναι πολύ μάγκα ο Μάστορα να ξέρετε. Για παράδειγμα, έχει τυπώσει τον κομπρέσορα σε 3D. Βρήκε τι διαστάσει ακριβώ, το σχέδιο σε 3D και το τύπωσε σε ένα πραγματικό αντικείμενο. Αυτό φυσικά του δίνει την ευκαιρία και να δει πώς μπορεί να μπει εκεί πέρα μέσα στον στενό χώρο, αλλά όχι να το φανταστεί, να έχει κάτι χειροπιαστό και να προσπαθήσει να το βάλει. Να δει πού χωράει, τι πρέπει να μετακινηθεί, από πού πρέπει να φάει ο κομπρέσορα τρόχισμα, α πούμε, χωρί να χάσει τι ανοχέ του κτλ, κτλ. Και φυσικά η βάση. Πού πρέπει να κουμπώσει η βάση. Το πιο σημαντικό απ' όλα γιατί χωρί τη βάση δεν υπάρχει κουβέντα για κομπρέσορα και δεν μπορούμε να βάλουμε τον συγκεκριμένο που έχουμε βρει. Δεν θα σα πω ποιον βρήκαμε πρώτον για να σκάσετε κουτσομπόλιδε και δεύτερον γιατί σα το κρατάω για έκπληξη. Λοιπόν. Τα δυσάρεστα είναι ότι φάγαμε πολύ χρόνο εδώ πέρα, γιατί ο Μάστερος προσπάθησε να συνενοηθεί με μηχανουργία ναι θα σου πούμε, ναι θα σου πούμε, θα σου πούμε και τελικά περιμέναμε, περιμέναμε και αποτέλεσμα δεν είχαμε. Κανένα μηχανουργείο στην Ελλάδα από αυτά που απευθύνθηκε ο μάστορα τουλάχιστον δεν ανέλαβε αυτό το έργο και έτσι επικοινώνησε με την TTS Performance που είχε φτιάξει το πρώτο kit στην Αγγλία. Του είπε ότι χρειαζόμαστε βάση για τον τάδε κομπρέσορα και του είπαμε θα στη φτιάξουμε εμεί. Αυτά είναι τα ευχάριστα λοιπόν. Τώρα βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει κάποιο περίμενε. Είναι μια βάση που είναι για εμάς, όσο χρόνο πάρει, μέχρι να τη φτιάξουν και να τη στείλουν. Βλέπετε λοιπόν πώς περνάνε οι μέρες, βλέπετε πώς περνάει ο καιρός, μέχρι να βρεις λοιπόν κάποιον να σου κάνει τη δουλειά. Ο ένας δεν μπορεί, ο άλλος δεν ξέρει θα σου πει, ο άλλος δεν τον βρίσκεις καθόλου. Ξέρετε πώς περνάνε οι μέρες, νεράκι περνάνε. Ξέρω εσείς βιάζεστε, ξέρω γιατί εγώ βιάζομαι περισσότερο από όλου να έχουμε αυτό το πράγμα, αλλά θα πρέπει να γίνουν τα πράγματα σωστά. Θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτές είναι ειδικέ κατασκευές και βέβαια το πιο σημαντικό απ' όλα, παιδιά, εκεί πέρα πάνω βάζουμε τη ζωή μας κανονικότατα. Εσείς βλέπετε τα βίντεο και γουστάρετε, ο Παναγιωτάρα δώσε σε γκάζ για ξέρω εγώ σε την άσφαλτο και ο Παναγιωτάρας είναι πάνω σε μια σέλα, σε ένα μηχανάκι που εσύ ως, αν όλα πάνε καλά θα έρθει πάνω από 400 άλογα. Και πάνω εκεί είναι η ζωή του Παναγιωτάρα. Γι' αυτό λοιπόν αυτές οι κατασκευές δεν πρέπει, δεν μας παίρνει να έχουμε λάθη και θα πρέπει να γίνουν σωστά. Άρα δεν πιέζουμε σε χρόνο, δεν κάνουμε παζάρια σε χρήμα και περιμένουμε να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει και να κοστίσει όσο πρέπει να κοστίσει. Ξεχνά λοιπόν το έλα μάστορα τελείωνε, έλα μάστορα τι έγινε. Περιμένω το μάστορα να με ενημερώσει. Ο άνθρωπο δεν με ξεχνάει, με ενημερώνει όταν έχει κάτι να μου πει. Αλλιώ να μου πει τι, και περιμένουμε παιδιά. Αυτό είναι το περίμενε. Δεν σας έχω ξεχάσει καθόλου να είστε σίγουροι. Δεν έχω παρατήσει καθόλου το project να είστε σίγουροι. Ούτε εγώ ούτε ο μάστορας προχωράει. Και έχω την, εφ... την χαρά να σας πω ότι βρέθηκε λύση όσο αφορά τη βάση γιατί αυτό ήταν το μεγάλο μας άγχος. Και αν λοιπόν ε, με τη βάση αυτή μπει ο κομπρέσορας που έχουμε υπόψη μας, τώρα για να σας πορώσω τελείως, θα σας πω τι μου είπε ο μάστορας. Αν λοιπόν μπει αυτό το πράγμα, ξαναλέω που έχουμε βρει, ο Μάστορα μου είπε, ζω για τη στιγμή που θα πάρει μπροστά αυτό το πράγμα. Τα λόγια του Μάστορα, ο οποίο δεν είναι προτάρη, ο οποίο δεν είναι ότι έχει φτιάξει μηχανάκια με φίλτρο εξάτμιση που έχουν φτάσει στα 200 άλογα. Έχουν περάσει από τα χέρια του και από το δυναμό μετρό του πολύ δυνατά μηχανάκια. Όταν ένα τέτοιο άνθρωπο που έχει δει και έχει δει, μου λέει λοιπόν ότι ζω για τη στιγμή που θα πάρει μπρο αυτό το πράγμα. Εγώ έχω ανατριχιάσει και τώρα που σα το λέω, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά και βέβαια μου δίνει και υπομονή και κίνητρο να περιμένω. Να κάνω υπομονή να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Είμαστε, μπορώ να πω, σε καλό δρόμο. Έχουμε καθυστερήσει, αλλά αυτό για εμάς που ξέρουμε, όσοι ξέρετε από αυτές τις μετατροπές, δεν είναι καθυστέρηση. Αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Χίλια δυο μπορεί να σου τύχουν. Είμαστε ok, είμαστε καλά. Προχωράμε. Μόλι έχω νέα, θα κάνω και το επόμενο βίντεο. Συγχωρέστε με που δεν κάνω τακτικά. Θα πρέπει να έχω κάτι να σα πω για να κάνω βίντεο, γιατί δεν θέλω να χάσω την εμπιστοσύνη σας. Θέλω να βλέπετε βίντεο από τον Παναγιώτη Μίλα για το μηχανάκι και για, οτιδήποτε άλλο και να ξέρετε ότι, ότι έχω κάτι να σας πω. Δεν είναι ένα βίντεο το οποίο το κάνω έτσι για να περάσει η ώρα. Αυτή λοιπόν είναι η πληροφορία που είχα να μοιραστώ σήμερα μαζί σας. Περιμένω πώς και πώς και να σας ενημερώσω και πάλι ότι όταν με το καλό, δεν ξέρω πότε, μη με ρωτάτε, όταν με το καλό θα είναι έτοιμο το μηχανάκι, όταν με το καλό το παραλάβω, θα γίνει meetup. Θα πω πού, το μέρος και την ώρα και θα σας περιμένω όλους εκεί να σας γνωρίσω από κοντά, να δείτε το μηχανάκι από κοντά, να ακούσετε το μηχανάκι να δουλεύει από κοντά, που πιστέψτε με, είναι εμπειρία. Και επίσης θα ήθελα μέχρι τότε να καλέσω κι άλλους μοτοβλόγγερ, να καλέσουν και το δικό τους το κοινό στο meetup και να γίνει μια τεράστια γιορτή, να γνωρίσουμε κόσμο, να μοιραστούμε το πάθος μας που είναι οι δύο τροχοί και να φύγουμε όλοι από εκεί με ένα χαμόγελο με στη μάπα μας από το ένα αυτή μέχρι το άλλο. Αυτό είναι ο στόχος. Και μετά καταλαβαίνετε ότι στο κανάλι θα έρθει πάρα πολύ ωραίο υλικό. Έχω σκέψεις και ιδέες, θέλω και τις δικές σας ιδέες βέβαια στα σχόλια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζω τι θέλει το κοινό μου. Σας παρακαλώ πολύ, ενημερώστε με, μοιραστείτε μαζί μου τι γουστάρετε να δείτε στο κανάλι. Και φυσικά κάτι ακόμα που θέλω και θα προσπαθήσω από δική μου μεριά όσο γίνεται να το ξέρετε, αλλά θέλω και τη δική σας προσπάθεια. Συνεργασίες με άλλους μοτοβλόγγερς. Εκεί θα σας πω και εγώ να σπαμάρετε στα σχόλιά τους, συγγνώμη μοτοβλόγγερς μου, συγγνώμη παιδιά, είναι ένας τρόπος επικοινωνίας το spam στα σχόλια, να ξέρετε, μεταξύ των youtubers, ε, ότι ο Παναγιώτης Μίλας είναι έτοιμος με το θηρίο του και ψάχνει συνεργασία όταν θα είμαστε έτοιμοι. Το ξαναλέω, μην πάτε τώρα και σπαμάρετε, δεν έχει κανένα νόημα. Τώρα δεν έχω καν μηχανάκι. Όταν έρθει με το καλό όμω, θέλω να κάνω συνεργασία με όλα τα παιδιά, με το Rocket Dust που μου το έλεγε συνέχεια, παρά μου θα είναι, με του Μπούσα το γιο εννοείται, Mr. Vlog ATH Bike Life και όλα τα παιδιά τώρα δεν θυμάμαι να σα του πω όλου. Όλοι οι μοτοβλόγγερς δεν σημαίνει ότι δεν ανέφερα κάποιον ε, έτσι και δεν είναι σημαντικό. Όλα τα παιδιά είναι σημαντικά, όλα τα παιδιά κάνετε φοβερή δουλειά και θα χαρώ να κάνουμε ωραίες συνεργασίες και να δώσουμε στο κοινό μας κάτι που γουστάρει τόσο πολύ ρε παιδιά. Να βλέπει τους αγαπημένους στη YouTuber μαζί σε ένα βίντεο. Ας σας το προσφέρουμε. Αυτή ήταν η ενημέρωση για σήμερα. Συγγνώμη που δεν σας είχα ωραίες εικόνες και το μηχανάκι εκεί να το βλέπετε, αλλά προσεχώς κάντε λίγη υπομονή, μείνετε μαζί μου. Να σας πω ότι κάθε μέρα, κατά τις σ... 11 το βράδυ, κάνω ένα λαϊβάκι όπου μαζευόμαστε μια πάρα πολύ καλή παρεούλα και εκεί είναι η πλατφόρμα επικοινωνίας μας. Όχι μέσα από τα βίντεο, τα βίντεο λοιπόν είναι κάτι το οποίο το βλέπεις και ενημερώνεσαι. Στο λαϊβάκι μπορείς να μου μιλήσεις και να σου απαντήσω. Σε περιμένω στο λαϊβάκι μου, έχουμε μια υπέροχη παρέα, θα χαρώ πάρα πάρα πολύ να γίνεις κομμάτι αυτής της παρέας. 11 ώρα το βραδάκια, κάθε μέρα, έτσι, σε περιμένω. Φιλιά πολλά σε όλους, ραντεβού στο επόμενο βίντεο, υπομονή. Υπομονή τι πάρες μου, κρατήστε από όλο αυτό το βίντεο, κρατήστε ένα πράγμα. Τα λόγια του Μάστορα, ζω για τη στιγμή που θα πάρει μπροστά αυτό το πράγμα. Αυτό κρατήστε. Φιλιά πολλά, ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Άρα. Γεια σας.